στην Αμερική έχουν άλλο δίκτυο. Άλλο GSM. Τα καινούργια smartphone δεν έχουν θέμα. Αλλά εγώ είχα πάει με ένα Nokia πορτάκι. Κοκορόλα. Γιατί είχε χαλάσει το κινητό μου 10 μέρες πριν. Οπότε δεν, δεν είχα δίκτυο στην Αμερική. Οπότε βρέθηκα χωρίς κινητό. Φτάσαμε επιτέλους και πρέπει τώρα να περπατήσουμε μέχρι το μέρος που θα μείνουμε. Ελένη, πόσο κουρασμένη είσαι, πες μου. Κοίταξε να δεις. Είναι ωραία, περνάμε καλά. Θα περάσουμε καλύτερα όταν πάμε να φάμε, γιατί δεν έχουμε φάει. Επιτέλους φτάσαμε στο κάστρο και εδώ θα μένουμε για αυτές τις 7 μέρες και θα είμαστε με άτομα από άλλες χώρες και όλο αυτό μοιάζει με ένα reality show. Διασκεδάσετε τόσο πολύ με την Νατάσα. Και επίσης, τι άλλο, μου άρεσε και λίγο ο Πάτρικ, αλλά αυτός μείνει μεταξύ μας. Δεν νομίζω να το καταλάβει και να το δει. Ναι, ισχύει. Σωστά. Ναι, αυτά μου άρεσαν μέχρι στιγμής και πιστεύω ότι θα περάσουμε πολύ ωραία. Εσείς τι σας άρεσε? Μου άρεσε που όλοι μοιράστηκαν την ιστορία τους, που είναι τελείως διαφορετική. Έχουν κάνει τελείως διαφορετικά πράγματα ο καθένας. Και ένιωσα λίγο κάπως επειδή όλοι είναι μεγαλύτεροι και έχουν πολύ περισσότερες εμπειρίες. Άντε καλέ, όχι ότι... Δεν είναι αλήθεια αυτό, παιδιά. Όχι. Αυτό. Αλλά είναι ωραίο και αυτό είναι θετικό, γιατί παίρνεις παραπάνω πράγματα. Και για πες. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ, εννοείται, η Νατάσα αρχικά. Τα είπανε πάρα πολύ ωραία και μου άρεσε ο τρόπος προσέγγισης. Πώς μας προσέγγισαν τέλος πάντων, πώς τα είπαν και πώς έκαναν αυτή την ενημέρωση, που εκτίμησαν ότι ήμασταν κουρασμένοι και μας άφησαν χαρούμενους. Mm-hmm. Και γενικά είναι πολύ καλύτερο από ό,τι το περίμενα. Πάρα πολύ καλύτερα. Και το περίμενα ήδη για κάτι ωραίο. Και γενικά περιμένω να δω τι θα κάνουμε τις επόμενες μέρες και πώς θα γνωριστούμε με τα παιδιά και όλα αυτά.